Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, πρόσθεσε μια νέα γκάφα στη συλλογή του, καθώς δεν μπόρεσε να προφέρει σωστά το όνομα του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ στη σύνοδο κορυφής των G20 στο Νέο Δελχή. Όπως είπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρωθυπουργό Μόντι και τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλάμ της Σαουδικής Αραβίας. Ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου προσπάθησε να διορθώσει το λάθος του, αλλά δεν μπόρεσε να προφέρει σωστά το όνομα του Σαουδάραβα πρίγκιπα ούτε τη δεύτερη φορά. And I particularly want to thank Prime Minister Modi and the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, Mohammed bin Salam, and the President von der Leyen and the European Commission. And since he's not speaking today, I wanted to, or maybe he is speaking today. Στα πλάνα φαίνεται ο πρίγκιπας διάδοχος να παίρνει ένα ποτήρι και να πίνει λίγο νερό κατά τη διάρκεια αυτού του ατυχήματος, πιθανότατα για να εκτονώσει την ατμόσφαιρα. Οι σχέσεις των ΗΠΑ με τη Σαουδική Αραβία είναι τεταμένες από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Μπάιντεν εν μέσω ισχυρισμών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη στρατιωτική εκστρατεία στην Ιεμένη.